Καλό σήμερα. Γεια χαρά, παιδιά. Greek Unboxing εδώ. Σήμερα έχω μαζί μου εδώ πέρα τον Billy, τον Βασίλη, από το Just Unboxing. Δεν σαν Ιάβρε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Όποιος θέλει να τσεκάρει το κανάλι του, θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή. Έτσι, υπάρχει... να το βάλεις, μην το ξεχάσεις, παρακαλώ πολύ. Φυσικά. Είδαμε κάποια πραγματάκια. Το πρώτο μέρος θα το δείτε στο κανάλι του Βασίλη και τα υπόλοιπα θα τα δείξουμε εδώ. Τώρα, πώς θα γίνει η φάση. Θα δείχνω εγώ κάποια πράγματα και θα μας λέει και ο Βασίλης τη γνώμη του. Είναι Xiaomi όλα. Xiaomi ή Xiaomi. Όπως και να το πει. Εγώ θα το λέω Xiaomi, αυτός θα το λέει Xiaomi. Okay. Αυτό εδώ πέρα. Για κουνουπάκια μυρίζομαι. Α, το ξέρεις. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, όπου έχουμε και μια παρέα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ πέρα. Ναι, όχι, γράφει, όχι. Καλά, ας να στην εδώ είμαστε, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι μια κουνουπιέρα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, τα κουνούπια λυπάμαι να τα σκοτώνω. Και... αλλά όταν τους λέω από μόνο τους έτσι φυγέτε, παιδιά κτλ., δεν με ακούνε. Συνεχίζουν και τσιμπάνε. Και εδώ πέρα που μένω εγώ στο Μαρούσι, έχει σκνίπες. Πολύ σκνίπα. Οπότε βάζεις αυτό, αυτό είναι. Με ανεμιστηράκι, έτσι. Είναι με ανεμιστηράκι, παίρνει μπαταρίες. Μισό λεπτό. Παίρνει μπαταρίες, 2αα. Και στην ουσία τις αποθεί. Αποθεί δηλαδή τα έντομα και τα λοιπά. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου πολύ άρεσε τόσο πολύ. Για την τιμή του ήταν λίγο τσιμπημένη. Απλά θέλω να σας πω, μάγκες, ότι αν θέλετε να πάρετε τέτοια γκατζετάκια που είναι καλοκαιρινά, να προσπαθήσετε. Τώρα. Ναι. Τώρα, άμα θέλει κάτι, σκεφτείτε ότι θέλει κάτι με τις καθυστερήσεις, με οτιδήποτε, αν είναι να μας κάνει ένα μήνα και το θέλετε για το καλοκαίρι, πρέπει να φροντίσετε από τώρα εννοείται για οτιδήποτε gadget καλοκαιριού. Γιατί ειδικά με τα λιτά που αργούνε, κάνουν λίγο κάτι κόλπα κάτι φορές, πρέπει να φροντίζουμε νωρίτερα. Και ανεβαίνουν και οι τιμές το καλοκαίρι σε τέτοια γκαζετάκια. Το ίδιο συμβαίνει και στα ρούχα. Ναι, βλέπουν ότι έχει κίνηση, οπότε τα χτυπάνε πάνω οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Για τσέκαρα λίγο, ρε φίλε, και την. Αυτό το μακρουλό τι είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι εξειριστική μηχανή, πάλι τη Xiaomi. Δεν γράφει Xiaomi, είναι σαν brand αυτά όλα. Αλλά ξέρουμε ποιο είναι από πίσω. Ναι, έχει απλωθεί παντού, είναι η αλήθεια. Είναι εδώ, από μέσα έχει λεπίδες στην ουσία. Να το βγάλουμε κιόλας να το δούμε. Ναι. Έχει και... αυτά εδώ τα ξεραφάκια που από ό,τι βλέπουμε είναι και χρησιμοποιημένο. Κάποιος Κινέζος μάλλον ξυρίστηκε και μας το έστειλε. Λοιπόν, και έχει αυτήν εδώ τη σίτα, από ό,τι βλέπετε. Οπότε μπορεί να το φέρεις αρκετά κοντά στο δέρμα και να κάνεις δουλειά. Και από ό,τι βλέπουμε, από κάτω φορτίζει με micro USB. Το άναψα και κατά λάθος. Κάνει ήχο και από άλλες συσκευές. Δεν μοιάζει ο ήχος. Με ηλεκτρική οδοντόβουτσα εννοώ. Άρα και να ακούσετε. Πάντως να πω ότι εγώ τα αποφεύγω όλα αυτά. Γιατί αυτό σε ξυρίζει έτσι. Γουλεί εντελώς, ρε παιδί μου. Ναι, στα παίρνει πολύ κοντά. Στα παίρνει πολύ κοντά, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Άμα θες baby face όμως. Ναι, τώρα εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος δεν είμαι για baby face. Αλλά άμα πάτε φαντάρι και είσαστε 20 χρονών είναι καλή φάση και είναι αδιάβροχη. Δεν υπάρχει ποτέ. Ναι, από το να μπλέκεις κάθε μέρα κόντρα, ξύρισμα και ιστορίες, ένα τέτοιο πράγμα είναι σωτήριο για να την γλιτώσεις από αυτή τη διαδικασία. Και το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο είναι, είναι το ρολόι της Xiaomi, το έξυπνο ρολόι της Xiaomi, είναι το Verge αυτό. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, φίλε. Για να το δω κιόλας. Είναι λίγο τσιμμένη η τιμή του, αλλά νομίζω αξίζει. Έχει να βγάλει slip case, να ανοίξει κουτιά, έχει δουλειά αυτό, το ευχαριστιέσαι. Έλα μου. Είναι το main ρολόι μου εδώ και λίγο καιρό, τώρα έχω βάλει αυτό εδώ πέρα, για να κάνω μόστρα. Αυτό μου αρέσει ότι είναι ελαφρύ, δηλαδή θα το φορέσεις, κάτσε να στο main, σε main, φοράω και τα άσπρα τώρα. Ναι, αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι αρκετά ελαφρύ. Πάει και με τη ζακέτα μου, οπότε μπορεί να φύγω έτσι. Εντάξει, όχι, δεν φεύγω. Οπότε ναι, για πες μας 5 πραγματάκια ακόμα για αυτό εδώ. Ναι, είναι αθλητικό το ρολόι. Υπάρχουν μοντέλα της Xiaomi τα οποία δεν είναι αθλητικά, είναι πιο κυριλάτα, ας πούμε. Αυτό είναι πιο αθλητικό. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι συνδέεται με Bluetooth με το κινητό σου και μπορείς να απαντάς και να μιλάς με αυτό μόνο. Έχει ακουστικό δηλαδή. Και μπορείς να μιλάς και να κάνεις κλήσεις μέσω του ρολογιού. Οπότε όσοι τρέχετε, γιατί εμείς δεν το έχουμε με τα αθλήματα πάρα πολύ, είμαστε πιο πολύ της καρέκλας, όσοι τρέχετε,
είναι μια καλή επιλογή και όπως είπα πάλι, αυτό που μου άρεσε εμένα ότι είναι ελαφρύ, δεν θα κουράζει το χέρι. Φωματικά. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα ρολόι, γιατί κάτι άλλο με μπρασιλίδες και τέτοια τα νιώθεις λίγο βαριά και θέλεις αρκετό καιρό να τα συνηθίσεις. Ενώ αυτό είναι πούπουλο, οπότε το συνηθίζεις και πολύ γρήγορα. Ναι. Και τι μας έχει μείνει. Το τελευταίο θα σου δείξω ένα που είναι. Δεν είναι κανένα προϊόν, ας πούμε, τρελό κτλ. Αλλά έχει συναισθηματική αξία για μένα, γιατί ήταν νομίζω το πρώτο Xiaomi που έφερα στο κανάλι μου, το οποίο είναι ένα smart φωτάκι, το οποίο το βάζεις, παίρνει 3 μπαταρίες από πίσω, το βάζεις και έχει έναν αισθητήρα και όταν περπατάς, ανάβει. Για διαδρόμους βράδυ αυτό είναι ό,τι πρέπει δηλαδή. Μπράβο. Ή ξέρω εγώ για ντουλάπες και τέτοια, ναι, ανοίγεις ντουλάπα. Ναι, ντουλάπα, ανάβει, βλέπεις μέσα. Ανάβει. Ήταν το πρώτο πράγμα που Xiaomi που έφερα. Φθηνό, για όλα αυτά θα έχουμε link affiliate κάτω στην περιγραφή. Γιατί ο σκοπός μου είναι να γίνω ζάμπλουτος μέσω των εκατομμυριούχος. Πάρτε όλα τα ποντάκια της Xiaomi να βγάλουμε λεφτά. Να. Τι να τα κάνουμε, να πάρουμε και άλλα τέτοια ποντάκια. Παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται για γκατζετάκια κτλ. Μπορεί να κάνει subscribe στο κανάλι του Βασίλη. Θα σας έχω, όπως είπα, link κάτω στην περιγραφή. Ελάτε, έχουμε και κατασκευές, όχι, δεν ανοίγουμε απλά. Εμείς φτιάχνουμε κιόλας εκεί πέρα στο Just Unboxing. Έτσι. Οπότε αυτά είναι. Λοιπόν, μάγκες, σας χαιρετάμε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Άμα θέλετε να δείτε τα επόμενα unboxing που έρχονται και έρχονται πολλά, πολλά, πάρα πολλά, πολλά, κάντε subscribe στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. Γεια σας.